σήμερα σε μια επιτυχημένη εταιρεία δεν υπάρχουν αφεντικά, αλλά υπάρχουν ηγέτες. Είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος πιστεύει ότι έχοντας μια πηγή νερού ή ένα πηγάδι νερού, νομίζω ότι θα θησαυρίσει. Μέσω των δυσμενών συνθήκων που δημιουργεί η παγκόσμια οικονομική κρίση, η εταιρεία θα επιδιώξει για τα επόμενα χρόνια να διατηρήσει την παραγωγική της δυναμική, τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και την απασχόληση κατ' επέκταση. Στόχος της εταιρείας και η στρατηγική της εταιρείας είναι να είναι μια σύγχρονη επιχείρηση με παραδοσιακά προϊόντα, καλύπτοντας όλο το φάσμα του επαγγελματικού κλάδου αλλά και της λιανικής. Η ελληνική αγορά είναι πολύ καλή, αλλά αν δεν ανοίξεις τα φτερά σου και δεν πετάξεις στο εξωτερικό, δεν μπορείς να θεωρείσαι και να λέγεσαι μεγάλη εταιρεία. Η KLT σήμερα είναι μια εταιρεία διαχείρισης μορφών ενέργειας. Ξεκίνησε πριν από περίπου 20 χρόνια με θέρμανση, σιγά σιγά μπήκε στον κλιματισμό, μικρό και μεγάλο κλιματισμό. Ήταν πρωτοπόρος στην αλλαγή από το κλασικό πετρέλαιο στο αέριο πριν από 10 περίπου χρόνια και επίσης ήταν πρωτοπόρος στην αλλαγή στρατηγικής από τους κλασικούς τρόπους θέρμανσης και κλιματισμού σε ανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρωτοξεκίνησε στην αγορά με τη γεωθερμία, σιγά σιγά μπήκε στα φωτοβολταϊκά και προχωράει στις ανεμογεννήτριες. Την τελευταία δεκαετία έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση στο αέριο, με το οποίο ασχολείται σχεδόν σε όλες τις μορφές του. Την τελευταία τριετία προχώρησε δυναμικά στις ανανεώσιμες πηγές, έκανε μεγάλα έργα και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα με φωτοβολταϊκά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε 11 έργα τα οποία τρέχουν συγχρόνως για να κατασκευαστούν σαν φωτοβολταϊκά πεδία και είμαστε σήμερα στην αγορά με στόχο να δώσουμε πολύ μεγάλο βάρος στις ανανεώσιμες πηγές, στις οποίες πιστεύει σχεδόν όλη η Ευρώπη. Νομίζω ότι ένας καλός συνδυασμός προϊόντων αερίου μαζί με ανανεώσιμες πηγές, φωτοβολταϊκά, γεωθερμία, ανεμογεννήτριες και συμπαραγωγή θα στηρίξουν δυναμικά το μέλλον της εταιρείας, το οποίο πιστεύουμε θα είναι πολύ δυνατό και πολύ μακρύ. Πολύ βασικό θέμα σε μια αγορά η οποία μεταβάλλεται συνεχώς και κυρίως η αγορά της Ελλάδος, που έχει πολλούς απρόβλεπτους παράγοντες, είναι χάρισμα αλλά και ανάγκη για κάθε επιχείρηση να μπορεί να προλαβαίνει τις εξελίξεις. Αναφερθήκαμε ότι σταθμός στην KLT Energy είναι οι αποφάσεις που πήρε σε πολύ επίκαιρο χρονικό διάστημα στο θέμα της ενέργειας και στο θέμα του αερίου. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία κυρίως σε μια εταιρεία όπως είμαστε εμείς, με 4 συνεταίρους επί 20 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα στην εργασία μας. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη, πολύ καλή σχέση μεταξύ μας, βασίζοντας την πολιτική ότι ο κάθε επιχειρηματίας πρέπει να είναι πρώτα ηγέτης και μετά οτιδήποτε άλλο. Θα ξεκινήσω από το 1989 που αποφασίστηκε να γίνει αυτή η επένδυση σε αυτή την περιοχή, η οποία ήταν πλούσια σε υδροφορία και σε καλής ποιότητας νερό. Το εργοστάσιο ξεκίνησε σε μια έκταση 15 στρεμμάτων, 1500 τετραγωνικά εργοστάσιο. Το 1992 βγήκε το πρώτο προϊόν δίκο στην αγορά. Και σαν πολιτική την εποχή εκείνη ήταν, επειδή υπήρχαν πάρα πολλοί που μπαίναν στην αγορά, ήταν πάντα να κρατάνε την ποιότητα του νερού στο επίπεδο το καλύτερο δυνατό, με επένδυση και σε επιστημονικό προσωπικό και σε διαδικασίες παραγωγής. Με την πορεία μπήκαμε και στο κομμάτι του private label το 1993, όπου αυτό ήταν ένα καθοριστικό κομμάτι, ένα κομμάτι αγοράς το οποίο δεν το πίστευε κανένας, όμως εμείς το είχαμε πιστέψει από την αρχή και αυτή τη στιγμή έχουμε τα μεγαλύτερα κομμάτια που μπορούμε να βγούμε στο private label της ελληνικής αγοράς του νερού. Το 2000 αποφασίσαμε να καθετοποιήσουμε την παραγωγή μας, όπου φτιάξαμε ένα άλλο εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή των Ιαννίνων, όπου παράγουμε preforms,
ήταν η πρώτη ύλη για τα μπουκάλια, όπως επίσης και καπάκια. Σιγά σιγά αυτό το εργοστάσιο τα επόμενα 4 χρόνια εξελίχθηκε στη βιομηχανική έφεση στα 10.000 τετραγωνικά. Παράλληλα, το εργοστάσιο στην περιοχή του Βίκου, αφού εξαγοράστηκαν διάφορες εκτάσεις περιμετρικά του εργοστασίου, έφτασε στα 45 στρέμματα και τα 12.000 τετραγωνικά εγκαταστάσεων με 7 γραμμές παραγωγής. Το 2004 κάναμε το τρίτο εργοστάσιο της εταιρείας μας, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή των Ζαγοροχωρίων, όπου εκεί βγαίνει το νερό του Ζαγοροχώρια, Βίκος, και εκεί κάνουμε παραγωγή αναψυκτικών για μεγάλη αλυσίδα στην Ελλάδα, όπως και κάνουμε εξαγωγή στην Ιταλία και στη Μάλτα αναψυκτικών για τη συγκεκριμένη αλυσίδα, η οποία δραστηριοποιείται πανευρωπαϊκά. Οι δύσκολες στιγμές πάντα υπήρξαν στην εταιρεία και ειδικότερα όταν ξεκινήσαμε, μια ανάλογη περίπτωση που, όχι ανάλογη, πολύ πιο δύσκολη περίπτωση από ό,τι είναι σήμερα, τα επιτόκια ήταν σε δυσθεώρητα ύψη. Θυμάμαι τότε ήταν το 1992 30%. Το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ βαρύ φορτίο για μια καινούργια επιχείρηση. Όμως με μια κατάλληλη στρατηγική στο marketing, το οποίο προσδιορίζεται στη διανομή, στην ελκυστική τιμή και στην ποιότητα του προϊόντος και στις σχέσεις με όλη την αγορά, νομίζω ότι μας αντάμειψε η αγορά, εκτίμησε τις προσπάθειές μας και εμείς συνεχίζουμε σε αυτή την πορεία, πιστεύοντας ότι θα έχουμε αυτό το κομμάτι που μας αξίζει, ας πούμε, την αγορά. Η εταιρεία Doppler ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2000, πριν από 8 χρόνια, από έμπειρη ομάδα τεχνικών στον χώρο των ανακυστήρων. Ξεκίνησε με ένα ιδιόκτητο κτίριο 4.500 τετραγωνικών μέτρων και τον Αύγουστο του 2006 ολοκληρώθηκε η επέκταση του εργοστασίου, του νέου τμήματος, που φτάνει τα 9.500 τετραγωνικά μέτρα. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία, με την εμπειρία που έχει των 8 χρόνων στον χώρο των ανακυστήρων, έχει να επιδείξει πολλά καινούργια προϊόντα, όπως είναι οι ανακυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο, είτε υδραυλική είτε ηλεκτρική, που είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται από την αρχή της ίδρυσής της στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, με κύρια αγορά την Αγγλία. Και αυτό είναι κάτι που έχει κάνει την εταιρεία να ξεχωρίζει στον χώρο των ανακυστήρων. Μετά το 2007 ξεκίνησε μια προσπάθεια επέκτασης στην Ανατολική Ευρώπη αλλά και στις Αραβικές χώρες, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει να αποδίδει καρπούς. Μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες της εταιρείας για μεγαλύτερη ανάπτυξη είναι η εισαγωγή της εταιρείας στην εναλλακτική αγορά του χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία έγινε το Μάρτιο του 2008. Στόχος της εταιρείας είναι να ιδρυθούν καινούργιες θυγατρικές εταιρείες. Ήδη έχουν ιδρυθεί στην Πολωνία θυγατρική εταιρεία και γραφεία συνεργασίας στην Βουλγαρία και στην Ουκρανία. Υπάρχει πρόθεση λοιπόν για αντίστοιχες συνεργασίες τόσο στη Ρωσία όσο και στη Ρουμανία. Το άγχος και η αγωνία της πρώτης χρονιάς ίδρυσης της εταιρείας ήρθε μετά από χρόνια και πολλή προσπάθεια να αντικατασταθεί με την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο, που ήταν και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της εταιρείας. Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης ιδρύθηκε το 1977 από το Σταύρο Χαλιορή στο μαγικό, στην τότε κοινότητα του Μαγικού Ξάνθης. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 1980 λειτουργήσε το πρώτο εργοστάσιο της εταιρείας στην Ξάνθη και ήδη από το 1983 ξεκινά η εξαγωγική δραστηριότητα στις ευρωπαϊκές χώρες. Η απόφαση για την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο το 1995 έγινε όχι τόσο για την άντληση κεφαλαίων, όσο για να εντάξει την εταιρεία σε μια άλλη δυναμική, να της δώσει έναν άλλο χαρακτήρα. Εκ των υστέρων, βέβαια, απεδείχθη ότι τα κεφάλαια τα οποία αντλήθηκαν από το χρηματιστήριο, τόσο κατά την εισαγωγή της εταιρείας, όσο και στις δύο αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου οι οποίες ακολούθησαν, ήταν αναγκαία προκειμένου να υλοποιηθεί μια σειρά επενδύσεων, οι οποίες λειτουργήσαν ως καταλύτης στη μεταξέλιξη του ομίλου. Επίσης, το 2000, η εξαγορά της Ιρλανδικής εταιρείας Synthetic Holdings
έγινε ο λόγος για τον οποίο η εταιρεία σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην αγορά της βιομηχανικής συσκευασίας στις σκανδιναβικές χώρες. Κατά την τετραετία 2002-2006 η εταιρεία πραγματοποίησε μία σειρά επενδύσεων στον κλάδο της βιομηχανικής συσκευασίας με αποτέλεσμα σήμερα να κατέχει μερίδιο αγοράς που υπερβαίνει το 30% στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων στον κλάδο της συσκευασίας καταναλωτικών προϊόντων. Την τελευταία διετία επίσης η εταιρεία έκανε μία δυναμική είσοδο στην αγορά της Βορείου Αμερικής, αποκτώντας εμπορική και παραγωγική βάση σε δύο πολιτείες στον κλάδο των τεχνικών υφασμάτων. Η εταιρεία Χαΐτογλου, η αδελφή Χαΐτογλου ΑΒΕ, ιδρύθηκε το 1924. Ιδρύθηκε από μια οικογένεια προσφύγων από τη Μικρά Ασία, από το εικόνιο της Μικράς Ασίας, με πρώτη έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης. Στη διάρκεια της κατοχής, η εταιρεία είχε επιταχθεί και δούλευε αποκλειστικά και μόνο για το στρατό. Ένας σημαντικός σταθμός επίσης για την εταιρεία είναι όταν για πρώτη φορά ξεκίνησε και αποφάσισε να κλείσει τον χαλβά μέσα σε μια μεταλλική συσκευασία, όπου ανατέθηκε σε κάποιον καλλιτέχνη της εποχής να φιλοτεχνήσει και το σήμα, και τότε εκείνος ψάχνοντας μέσα στην ιστορία της Μακεδονίας, σχεδίασε μία Μακεδονοπούλα, η οποία έγινε το έμβλημα του μακεδονικού χαλβά από εκεί και πέρα και όχι μόνον. Δηλαδή, αυτό το κεφαλάκι της Μακεδονοπούλας, το οποίο μετεξελίχθηκε, κυριαρχεί πλέον πάνω στο λογότυπο της εταιρείας. Η εταιρεία ξεκίνησε έχοντας ως βάση καφετηρία το Σουσάμι, άρα παρήγαγε χαλβά και ταχίνι. Στην πορεία προσέθεσε και άλλα προϊόντα. Ένας πολύ σημαντικός σταθμός στην εταιρεία ήταν το 1994. Τότε δημιουργήθηκε η νέα μονάδα παραγωγής του χαλβά, η οποία άλλαξε στην ουσία και όλη την μορφή της εταιρείας. Έτσι κάπως μπήκαμε στις οικοφρέτες πουράκια, που είναι ένας σημαντικός επίσης σταθμός το 2000, όταν άρχισε να λειτουργεί η πρώτη μονάδα παραγωγής με μία μηχανή, και όπου σήμερα έχουμε καταλήξει να είμαστε με 17 μηχανές συνεχώς και καθημερινά σε πλήρη παραγωγή. Το 2005 προστέθηκε άλλη μία μονάδα, η επεξεργασία του σαμνιού. Επίσης τεράστια μονάδα, πρωτοπόρα καινοτόμα μονάδα, από την οποία βγαίνει το παρθένο σαμέλαιο. Το 2007 ξεκίνησε η καινούρια μονάδα συσκευασίας ταχυνιού. Στρατηγική επιλογή της εταιρείας είναι η αναζήτηση νέων αγορών στο εξωτερικό, η προώθηση των εξαγωγών, η αναζήτηση στρατηγικών συνεργασιών στο εξωτερικό, που δημιουργεί οπωσδήποτε μία όθηση. Η ελληνική αγορά είναι πολύ καλή, αλλά αν δεν ανοίξεις τα φτερά σου και δεν πετάξεις στο εξωτερικό, δεν μπορείς να θεωρείσαι και να λέγεσαι μεγάλη εταιρεία. Πώς έχει ξεκινήσει η εταιρεία Κωνσταντόπουλος ΑΕ? Η ιστορία της έχει ότι έχει ξεκινήσει το 1956 από ένα μαγαζί λιανικής πώλησης από τους γονείς μου. Το 1980 έκανε την πρώτη σοβαρή επένδυση ένα βιομηχανικό κτίριο περίπου των 3.000 τετραγωνικών μέτρων, αν θυμάμαι καλά. Και εκείνη την εποχή το μήνυμα για να γίνει αυτό ήταν από κάποιες εξαγωγές που είχαν αρχίσει, έτσι ώστε στη δεκαετία του 1980 να αρχίσει να μεταστρέφεται η εταιρεία από εταιρεία διανομής ελιάς στον χώρο της Μακεδονίας σε εταιρεία εξαγωγής ελιάς κυρίως στην Κεντρική Ευρώπη, με άξονα κυρίως Γερμανία και άλλες χώρες όπου το ελληνικό στοιχείο υπήρχε τουλάχιστον τότε σε μεγαλύτερο βαθμό. Εκείνη τη δεκαετία η μορφή συσκευασίας ήταν κυρίως μεγάλες συσκευασίες. Έτσι, το 1995, 15 χρόνια μετά, κάνει τη δεύτερη επένδυση με σκοπό την τυποποίηση του προϊόντος στις συσκευασίες τελικού καταναλωτή. Βγήκανε καινούργια προϊόντα, μεγάλωσε η κατανάλωση και φτάσαμε στο 2005 με 2006, όπου το 2005 ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε την τελευταία επένδυση, η οποία άρχισε να υλοποιείται το 2006 και ολοκληρώθηκε στα μέσα του 2008. Ενώ στο 1980 είχαμε σκοπό με την πρώτη επένδυση να κάνουμε τις εξαγωγές, να μπορούμε να κάνουμε εξαγωγές, το 1996 σκοπός μας ήταν να παράγουμε συσκευασίες καταναλωτού, το 2006 σκοπός μας ήταν καθαρά πώς θα είμαστε ανταγωνιστικοί στο ευρύ περιβάλλον, παγκόσμιο.
Ήδη είχαμε 15-20 χρόνια στις εξαγωγές και θέλαμε πραγματικά να καταλάβουμε να μπορέσουμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Ένα άλλο θέμα είναι η καθαρή στροφή από 100% κάποτε που πουλούσαμε ελιές σε βιομηχανικές συσκευασίες βαρέλι ή δοχείο, να φτάσουμε μόνο σε συσκευασίες καταναλωτού από 100 γραμμάρια έως 1 κιλό. Και οπωσδήποτε η προσπάθεια που κάνουμε, η συνεχής προσπάθεια που κάνουμε να ανοίξουμε καινούριες αγορές. Όπως καταλαβαίνετε, η αύξηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Φυσικά υπάρχουν τα θετικά, υπάρχουν και τα αρνητικά όσον αφορά το άγχος το οποίο δημιουργεί όλη αυτή η κατάσταση, αλλά είναι από η μία πλευρά του νομίσματος και υπάρχει και η άλλη, η οποία είναι θετική. Η οικογένεια Ραμπατζής ξεκίνησε τέλη του δεκαετίας του 70, φτιάχνοντας ένα στην ουσία εργαστήριο με σκοπό την παραγωγή κατεψυγμένων προϊόντων. Βλέποντας τις ανάγκες του κλάδου, ξεκίνησε να τροφοδοτεί τα καταστήματα με πυροπιτοειδή κυρίως. Αυτή ήταν και η ανάγκη που υπήρχε εκείνη την περίοδο. Στο τέλος της δεκαετίας του 80 άρχισε να εμπλουτίζει πάρα πολύ την γκάμα, μεγαλώνοντας και στην ουσία φτιάχνοντας τη Μακεδονική Σφολιάτα, που ήταν μία από τις πολύ γνωστές εταιρείες του κλάδου. Στη δεκαετία του 90 εισήλθε η εταιρεία στα σούπερ μάρκετ και στην ουσία ήταν αυτή που είχε βάλει τις βάσεις για να ανοίξει αυτή η μεγάλη αγορά. Το 2001 ιδρύουμε εδώ πέρα τις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ζύμης. Ένα σύγχρονο εργοστάσιο με άρτιο μηχανολογικό εξοπλισμό. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι η επιχείρησή μας δίνει βάση στην ποιότητα, κατά κύριο λόγο, προσπαθώντας να δώσει ένα προϊόν το οποίο να είναι συνυφασμένο με τις υπάρχουσες ανάγκες της αγοράς, εμπλουτίζει συνεχώς την γκάμα της, αναπτύσσει συνέχεια το τμήμα πωλήσεων δίνοντας ερεθίσματα από την αγορά, προσπαθώντας να είναι συνυφασμένη με το σύγχρονο τρόπο ζωής, αλλά και με την παράδοση. Όσον αφορά τα προϊόντα, ελέγχονται σε καθημερινή βάση από τον ποιοτικό έλεγχο. Οι πρώτοι ύλοι, όπως έρχεται, γίνονται σε καθημερινή βάση αναλύσεις, ώστε να είμαστε 100% σίγουροι ότι το προϊόν που έχει εισέλθει στην παραγωγική διαδικασία, ότι έχει ελεγχθεί. Όπως καταλαβαίνετε, μια βιομηχανία τροφίμων, το πρώτο πράγμα που πρέπει να διασφαλίζει είναι να είναι ασφαλές το προϊόν. Ασφάλεια στο προϊόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε ελέγξει τις πρώτες ύλες που έχουν εισέλθει μέσα και φυσικά ότι έχουμε ελέγξει το τελικό προϊόν.